Βγαίνει ο Ρώση να διώξει. Κόβει ο Τότι, είναι κενό το τέρμα. Θα κάνει το σούτο Τότι και είναι το γκολ. 1-0 για την Ρώμα από τον Φραντσέσκο Τότι. Και κοιτάξτε πώς θα πανηγυρίσει τώρα ο νεαρός, ποιος χαρίζει το προβάδισμα στους γηπεδούχους. Και ενώ πλησιάζουμε το 15ο λεπτό του παιχνιδιού. 1-0 για την Ρώμα μετά από την λανθασμένη έξοδο του Σεμπαστιάνο Ρώση. Ποιος έκανε το λάθος, εκμεταλλεύτηκε αυτή την περίπτωση ο Φραντσέσκο Τότι και με ένα φαλτσαριστό σουτ έκανε το 1-0 στο 13ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Βαθιά μπαλιά του Λάννα για τον Τότι. Κόβει ο Κωστακούρτα, αλλά δεν μπορεί να κάνει σωστά το κοντρόλ. Κάποιοι όλοι. Για τον Μπάλμπο. Τα έχουν κάπως χαμένα η αμυντική της Μίλαν. Ο Μπάλμπο θα αφήσει για τον Καπιόλι και είναι το 2-0. Να λοιπόν που ο Μασιμιλιάνο Καπιόλι κάνει το 2-0 για την Ρώμα και φυσικά ακούτε τι γίνεται στο στάδιο Ολύμπικο. Ο Τότι για τον Μπάλμπο. Εκείνος πάσαρε στον Ολομόναχο Μασιμιλιάνο Καπιόλι. Εύκολη υπόθεση στο γκολ. Θα δούμε αν υπάρχει offside. Αλλά αξίζει για άλλη μια φορά να ξαναδούμε το δεύτερο γκολ της Ρώμα από αυτή την ομαδική προσπάθεια και τον Μασιμιλιάνο Καπιόλι να σκοράρει. Τρεις πάσες και το 2-0 για τους Τζάλο Ρώση με δύο γκολ στα πρώτα 18 λεπτά του παιχνιδιού. Δεν θα το περίμενε ούτε ο πιο αισιόδοξος οπαδός της Ρώμα. Μαλντίνι θα κάνει το σούτ και το οριζόντιο δοκάρι αυτή τη φορά θα σώσει τους Τζάλο Ρώση. Ας δούμε όμως τον Μπάτζο, ο οποίος βγάζει για τον Εράνιο. Θα κάνει και πάλι την πάσα για τον Μπάτζο και θα αποκρούσει ο Στερκέλε. Η Μίλαν έχει ανεβάσει την απόδοση. Και εδώ θα ξαναδούμε την τελευταία φάση με το γύρισμα του Εράνιο για τον Μπάτζο. Εκείνος απευθείας στο σούτ θα αποκρούσει ο Στερκέλε. Τελβέκιο κάνει τη σέντρα, ο Μπάλμπο το σούτ και είναι το 3-0. Το 3-0 για την Ρώμα. Ενώ πλησιάζουμε το 90 λεπτό. Να λοιπόν που οι Τζάλο Ρώσοι κάνουν 3 τα γκολ σε αυτό το παιχνίδι. Μετά από την προσπάθεια του Τελβέκιο η μπάλα έφτασε στον Μπάλμπο. Ο Αργεντίνος πλάσαρε τον Σεμπαστιάνο Ρώση. Κοιτάξτε τη φάση από την αρχή. Ο Μπαρέζι προσπάθησε να πιάσει την κεφαλιά. Έπεσε στο έδαφος. Δελβέκιο είδε τον Αμπέλ Μπάλμπο, τον τροφοδότησε και με έναν αριστοτεχνικό τρόπο ο Αργεντίνος πλάσαρε τον Σεμπαστιάνο Ρώση για να γίνει το 3-0 στο 90 λεπτό.